Λοιπόν, κύριε Κούγια, για πάρτι σου έχω βάλει το Alexander the Great. Στόχει κανένα άλλο σε αυτό? Κανείς ποτέ, και είναι μεγάλη μου τιμή. Ευχαριστώ πολύ. Πολλοί λένε ότι δεν μπορείς να τα βάλεις με το κομπότι. Θα σε φάει στο βι. Εντάξει, ο Γιάννης είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Είναι αγαπημένο μου φίλος πολλά χρόνια. Ξέρεις ότι η ΑΕΛ είναι μια κλάση τουλάχιστον παραπάνω από το Γιάννη. Δεν γνωρίζω αν τελικά το ποτάστα στο νότιο όμιλο θα το πάρει λογαδιακό. Με κοίταξε, αυτό το λέω, αυτό το λέω με βάση ότι ο Γιάννης ο Κομπότης έχει τη στήριξη του Αλαφούζου. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, Γιώργο. Εμείς είμαστε παλιά κοπή άνθρωποι. Μισό λεπτό. Εσύ έχεις τη στήριξη του Μαρινάκη? Όχι. Γιατί αν την είχα, δεν θα είμαστε πέρσι στα δύο παιχνίδια που παίξαμε μαζί. Ενώ έχει πάρει το πρωτάθλημα με 20 βαθμούς διαφορά την ομάδα του Τσάμπιονς Λιγκ ο Μαρτίν. Και δεν χαρίζομαι γενικώς. Και υπάρχει και μια άλλη σχέση μεταξύ μου και του Μαρινάκη. Ο Μαρινάκη έχει μια λεβεντιά στην συμπεριφορά του. Λέω ότι εγώ έχω μια σχέση αξιοπρεπουσίας με τον Μαρινάκη. Αν μου πει κάποιος να δώσω το είναι μου για τον Μαρινάκη, αν έχει την ανάγκη, θα το κάνω. Το είναι στο Μαρινάκη το δίνεις. Το είναι σου στο Σαββίρι το δίνεις. Το είναι στο Μελισανίδη το δίνεις. Όχι. Άρα λοιπόν δικαιολογημένα λέει ο κόσμος ότι είσαι με το Μαρινάκη και... Όχι, άκουσε με κάτι. Εγώ με το Μαρινάκη είμαι σαν άνθρωπος. Όμως, σε μια στιγμή μου ζήτησε τις γεωργικές του υπηρεσίες ο Σαββίδης. Και επειδή εγώ με κανονικά τα χώρα τα παντελόνια, ενημέρωσα το Μαρινάκη μια σοβαρή κοντά. Και προς τιμή του μου είτε, άλλο η προσωπική σχέση, η ποδοσφαιρική σχέση που για με Μαρινάκη και άλλο η επαγγελματική σχέση. Δεν είμαι εγώ ούτε Αρβανιτίδης, ούτε Λιπάτης, ούτε είμαι Χριστοβασίλης. Χριστοβασίλης τι εννοείς? Να διάζει τις θέσεις των επιστήμων στους νοσημάδες, να βγάζει τα διαρκείας έξω και να κάνει την οργανωμένη του ΠΑΟΚ. Έχω αδικό. Α, έτσι πάει δουλειά. Δηλαδή τι θες να πεις τώρα, ότι τα Γιάννενα είναι κολεγιά με τον ΠΑΟΚ? Εγώ κάνω μια καταγγελία ότι τα Γιάννενα 27 Φεβρουαρίου του 2015 μεταβιβάστηκαν στο συνεταίρο του Σικελίδη τα Γιάννενα, που λέγεται Γιάννης Αυδής. Εκείνη την περίοδο ο Γιάννης Αυδής, σε εταιρεία συμπαινόντων Σαββίδη, πούλησε το στρατηγείο του ΝΑΤΟ, το κτίριο. Και μια εβδομάδα μετά εμφανίστηκε να αγοράσει το Μαριάννη με το 51%. Άλλες κολεγίες θα μας πεις? Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κολεγία με τον Όφη. Δηλαδή εννοείς πάλι πάω κόφι? Εγώ αυτό είδα, γιατί είδα τον Μπουρσανίδη να ψηφίσει την κοινή επιλογή. Δεν μου λες κολεγιά Ολυμπιακό Άρη βλέπεις? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία. Όμως, όταν είσαι Άρης και έχεις έσοδα 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, θα είσαι κορόιδο να κάνεις κολεγιά με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή θα πεις, δεν βλέπεις κολεγιά. Βλέπω πραγματικά μία ταύτιση απόψεων και σε επίπεδο Super League 1 στο Συμβούλιο. Στις απόψεις, στις ψηφοφορίες. Το βλέπω αυτό. Αυτό όμως δεν δείχνει ότι μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Άρης μπορεί ποτέ να γίνει υποτακτικός Ολυμπιακό. Κάτι τελευταίο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω να μου πεις, ποιον βλέπεις πρωταθλητή φέτος? Θεωρώ ότι έχει προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Με δεύτερο φαβορί τον ΠΑΟ. Και οι δύο έχουν προπονητές που ξέρουν τις ομάδες. Όμως όταν δεις τον πάγκο του Ολυμπιακού και βλέπεις ένα διαθήκον ζεστή της Σεβίλης να μην παίρνει καν αλλαγή, βλέπεις να έχει αγοράσει τον Ονειοκούρο 3 εκατομμύρια και να την παίζει. Πάντως το Μελισανίδη ούτε καν τον υπολογίζεις, έτσι? Με ποιον μου, με το Ρόπα, πώς είναι αυτό το δεξιπάς, τον κάνει για να τον πάρει άκρη. Όχι μωρέ, με τον Μαδρούσο και με τον Σισέ και με τον Μπα. Αυτά δεν τα δες εσύ, να είσαι δίκαιος. Ένα λεπτό. Τι ευρά που θεωρείς για τον Μελισανίδη να τον πάρει στο αυγή. Κάναμε το Μήτρο του, όχι το Μήτρο του, το Μήτρο του, όχι το Μήτρο του. Ναι, το Μήτρο. Βασικό, με δεύτερο στόπερ. Το Βράνιες, δηλαδή, με συγχωρείς, η αμυντική του Ολυμπιακού είναι καλύτερη. Ο Σισέ είναι σίγουρα καλύτερος. Έλα μωρέ. Ο Παπασταθόπουλος είναι σίγουρα καλύτερος. Στις 10 πάσεις δεν κάνουμε λάθος. Υπάρχει ένας προσφερειστής που αυτός ο Μάρτινς, που εγώ δεν τον εκτιμώ γενικώς. Έχει ένα παιχταρά το Μάρκοβιτς και λέω αυτός γιατί δεν παίζει. Ούτε καν τον έχει βάλει στην Αυθαλήνη. Δεν κατά αυτά είναι κλίματα. Και θέλω να μου πεις μία άποψη για να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. ΑΕΚ Ολυμπιακός, τι βλέπεις? Στο αυριανό παιχνίδι. Ναι. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Η ΑΕΚ θα παλέψει. Γιατί αν έχει δει τα τέρμπι που έπαιξε η ΑΕΚ, μέσα και το λέω, με επιχειρηματολογία. Πήγε στο ΠΑΟ και έπεσε με κάτω τα χέρια. Με ένα μέτριο ΠΑΟ. Τον Άρη τον κέρδισε μη και ο Θεός. Αξιολογικά ένας προς ένα παιχνίδι, θα κάνει το εξής. Πάρε μου
ΑΕΚ και βάζει τον να παίξει στον Ολυμπιακό. Ποιου παίξει από την ΑΕΚ που έβαζε στην 11 του Ολυμπιακού. Εγώ τι έχω μάθει να λειτουργώ. Εκτός από τον Τζούπερ και τον Πέτρο τον Μάνταλο, που αυτοί οι άσχετοι εκεί στην ΑΕΚ τον έχουν ακύρωση. Πες μου έναν άλλο ποδοσφαιριστή. Αλέξη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα πούμε για παρασκήνιο άλλη φορά.